Βαγγέλη, γιατί έχω κράμψη το βράδυ. Τι έχεις? Κράμπες. Αλλιώς τις λες. Πώς τις λες? Ωραία. Γιατί έχεις κράμπες μερικές φορές. Οι λόγοι ποικίλουν. Συχνά, μερικά άτομα δεν έχουν καλή ισορροπία υγρών στο αίμα τους. Ισορροπία υγρών και ηλεκτρολιτών. Να πίνεις περισσότερο νερό θα σε βοηθήσει. Περισσότερο αλάτι στο φαγητό σου θα σε βοηθήσει. Ή αν δεν έχεις καθόλου να το προσθέσεις. Δεν θέλουμε να το παρακάνουμε. Επίσης δεν θες να υπάρχουν τεράστια ανεβοκατεβάσματα. Δεν θες να περνάς φάση που δεν τρως καθόλου και φάση που τρως φουλ. Μια σταθερότητα είναι καλή με το αλάτι. Δύο, άτομα που υδρώνουν πάρα πολύ. Άτομα που υδρώνουν πάρα πολύ, καλό είναι να προσέχουν ακόμα περισσότερο να τρώνε αλάτι, κάλιο, μαγνήσιο, γιατί χάνουν κάποιους από αυτούς τους ηλεκτρολίτες μόνο από τον υδρότα. Και ψευδάργυρο άτομα που υδρώνουν πολύ. Σε γενικές γραμμές όμως, οι κυρίαρχοι ηλεκτρολίτες, να το πω έτσι, που πρέπει να προσέχεις είναι το κάλιο. Πρακτικά, ποιες τροφές περιέχουν κάλιο? Μπανάνες βλέπουμε συχνά. Σίγουρα έχεις δει κάποιον γυμναστηριακό να τρώει μπανάνες. Προσωπικά δεν με τρελαίνουν τόσο. Η άλλη τροφή που μου αρέσει, που τρώω αρκετά εγώ συχνά, είναι οι πατάτες. Πατάτες και γλυκοπατάτες λατρεύω. Λατρεύω και τρώω πολύ συχνά. Και έχουν κάλιο. Μαγνήσιο, ακτινίδια ή κάποιο συμπλήρωμα GMA. Χρησιμοποιώ εγώ GMA κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Αυτό μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα. Το GMA το προτείνω αν κάποιο μου λέει πως έχει κράμπες. Είτε στο τέλος της ημέρας μετά από μια σκληρή προπόνηση. Σκληρές προπονήσεις, άμα σου δημιουργήσουν κόπωση, π.χ. εγώ μετά από το πρόγραμμα που τρέχω, το Spartan Plus, προπονήσεις είναι τόσο αποτελεσματικές αλλά και σκληρές, που καμιά φορά πιάνω, παθαίνω κράμπες ενώ πλένομαι από το τηλέφωνο που κάνω μπάνιο μετά την προπόνηση, ή όταν κουβαλάω τα ψώνια ή από το τιμόνι. Άμα προπονήσεις σκληρά και αποτελεσματικά, μπορεί να νιώθεις έτσι. Αυτό είναι πιο φυσιολογικό, αυτές οι κράμπες μετά την προπόνηση, αν τις προπονήσεις σκληρά. Αλλά καθημερινά, όλη την ώρα κράμπες, κοίταξέ το, κάνοντας αυτά, προσέχοντας αυτά που σου είπα. Μαγνήσιο, κάλιο, GMA, ψευδάργυρος και να πίνεις νερό και να μην αποφεύγεις το αλάτι. Το αλάτι κάνει καλό στις συστολές των μυών μας. Θα σε βοηθήσει.